Καλησπέρα, παιδιά. Ομιλητό ο Θεός μου, πάντοτε αιμήν και αείχες όνος των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, λέγαμε την προηγούμενη φορά πως ο προσκυνητής είναι μπροστά στο πνευματικό του και εξομολογείται και του διηγείται τις διάφορες περιπέτειες που εντωμεταξύ είχε ζήσει και του ανέφερε για κάποια περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι είχαν κάνει κάποιες τρέλες. Και ενώ εξακολουθούσαμε τη συνομιλία επάνω σε αυτό το ζήτημα, λέει ο προσκυνητής, άρχισε να βραδιάζει. Εκοιμήθηκα αυτή τη νύχτα εις του παπά. Το πρωί ο δήμαρχος έστειλε το γραμματέα του να παρακαλέσει τον ιερέα για την κηδεία του νεκρού στο κημητήριο και να του πει ότι οι γιατροί μετά από την νεκροψία δεν ανεκάλυψαν σημεία τρέλας, απέδωσαν δε το θάνατο σε συγκοπή καρδίας. «Κοίταξε τώρα», είπε ο παπάς απευθυνόμενος προς εμένα, «η ιατρική επιστήμη δεν μπορεί να μας πει ποια ήταν ακριβώς η αιτία της ακυβέρνητης ορμής που εξεδήλωσε ο δυστυχής αυτός για το νερό». Θυμάστε που κάποιος πήγε στο παγωμένο νερό και οι άλλοι άρχισαν να τον κοροϊδεύουν, να του ρίχνουν νερό και έμεινε εκεί στον τόπο ο άνθρωπος, ξεψύχησε. Και οι γιατροί δεν διάγνωσαν σημεία τρέλας, κάτι άλλο. Μετά από αυτά χαιρέτησα τον ιερέα και ξανάρχισα το δρόμο μου. Ύστερα από ταξίδι κάμποσων ημερών και ενώ άρχισα να κουράζομαι κάπως, έφτασα σε μια αρκετά μεγάλη εμπορική πόλη που ονομάζεται Μπιελάγια Τσερκόβ. Επειδή είχε αρχίσει να βραδιάζει, άρχισα να ερευνώ για την νυχτερινή διαμονή μου, οπότε στην αγορά συνάντησα έναν άνθρωπο που φαινόταν πως ήταν και αυτός ταξιδιώτης. Ρωτούσε και εκείνος τα διάφορα καταστήματα για τη διεύθυνση ενός προσώπου που κατοικούσε σε αυτό το μέρος. Μόλις με είδε ήλθε κοντά μου και μου είπε: «Φαίνεσαι και εσύ να είσαι προσκυνητής σαν και εμένα. Γι' αυτό ας πάμε μαζί να βρούμε έναν άνθρωπο που μένει σε αυτήν εδώ την πόλη και ονομάζεται Ευρεΐνοφ. Είναι ένας καλός χριστιανός. Έχει ένα σπουδαίο ξενοδοχείο και ευχαριστείται να φιλοξενεί προσκυνητάς. Κοίταξε, έχω τη διεύθυνσή του γραμμένη». Με ευχαρίστηση συμφώνησα, ύστερα δε από λίγο βρήκαμε το σπίτι που ζητούσαμε. Αν και ο οικοδεσπότης απουσίαζε, η σύζυγός του, μια εξαιρετική γυναίκα, μας εδέχτη με καλοσύνη και ευγένεια και μας έδωσε ένα μοναχικό δωμάτιο στο ανόγειο του σπιτιού για να αναπαυθούμε κάπως. Ύστερα από λίγο ο νοικοκύρης του σπιτιού ήρθε και μας επήρε να δειπνήσουμε μαζί. Κατά το διάστημα του δείπνου κουβεντιάσαμε συνηθισμένα πράγματα. Έπειτα όμως η συνομιλία μας στράφηκε στην ετυμολογία του ονόματος του οικοδεσπότου, το οποίο ήταν, όπως είπαμε, Ευρεΐνοφ.
θα σας πω παράξενα πράγματα για το όνομά μου», είπε ο ενδιαφερόμενος και άρχισε να διηγείται. Και αρχίζει τώρα ο οικοδεσπότης να τους λέει την ιστορία του. «Συνέβη ως εξής. Ο πατέρας μου ήταν Εβραίος. Είχε γεννηθεί στο Σκλόβ και μισούσε πολύ τους χριστιανούς». Ήταν δηλαδή αλλόδοξος και παρόλο που λέγεται ότι έχουμε τον ίδιο Θεό με τους Εβραίους, δεν έχουμε τον ίδιο Θεό τώρα πλέον. Στην Παλαιά Διαθήκη, στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, οι Εβραίοι πίστευαν στον αληθινό Θεό, στον Γιαχβέ, αλλά στην Καινή Διαθήκη, επειδή αρνήθηκαν τον Υιό του Θεού, τον Χριστό και τον σταύρωσαν, έχουν χάσει και τον Πατέρα. Γιατί ο Χριστός μας είπε ότι «Εγώ είμαι η οδός για τον Πατέρα και εφόσον δεν με θέλετε εμένα, δεν μπορείτε να έχετε και τον Πατέρα, δεν μπορείτε να πάτε στον Πατέρα». Οπότε δεν είναι σωστή αυτή η ιδέα που κυκλοφορεί ότι όλες οι πίστες είναι σωστές. Θα έχετε ακούσει και οι νεοποχήτες το λένε αυτό, ότι αρκεί να πιστεύεις, λέει, κάπου να πιστεύεις. Και είναι αρκετό αυτό. Δεν είναι αρκετό. Μια θεωρητική και αφηρημένη πίστη σε κάποιο ανώτατο «ον» δεν σώζει. Μόνο ο Χριστός σώζει. Και όποιος αρνείται τον Χριστό, δεν έχει πρόσβαση στον Θεό. Και ο Χριστός είναι Θεός, είναι ο τέλειος Θεός, μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Και δεν μπορεί κανείς να βρει τον Θεό παρά διά του Χριστού. Πάλι δηλαδή διά του Θεού βρίσκεις τον Θεό. Αλλά το συγκεκριμένο Θεό, όχι οποιοσδήποτε Θεός. Γιατί θα έχετε ακούσει και θεωρίες του τύπου ότι η πίστη είναι καλό πράγμα, λέει, γιατί σε βοηθάει να θεραπευτείς, ας πούμε, και έχουν κάνει και έρευνες ιατρικές. Όπου αυτοί οι οποίοι έχουν μία, ας το πούμε, θρησκευτικότητα, οι πληγές τους κλείνουν πιο γρήγορα, οι τομές από τις χειρουργικές επεμβάσεις. Και από αυτό βγάζω το συμπέρασμα ότι είναι καλό πράγμα, πούμε, να προσεύχεσαι, να πιστεύεις κλπ. Αλλά η πίστη που σώζει τον άνθρωπο στην αιωνιότητα είναι η ορθόδοξη πίστη και η ορθόδοξη εκκλησία. Και όλα τα άλλα που τα λέμε χριστιανισμούς είναι απλώς αιρέσεις χριστιανικές, δεν είναι η αυθεντική πίστη. Είναι πίστη η οποία έχει νοθευθεί με αιρετικά πράγματα. Και φυσικά δεν σώζει αυτή η πίστη. Οι Εβραίοι τώρα είναι αντίθετοι τελείως. Δεν έχουν ούτε, ας πούμε, μια αιρετική θέση για τον Χριστό, αλλά είναι αντίχριστοι. Εναντίον του Χριστού. Και το απέδειξαν με τη σταύρωση του Χριστού που έκαναν. Και βέβαια στην Αποκάλυψη, ξέρουμε και στα σκοτολογικά που μελετάμε, ότι ένα μέρος θα μετανοήσει από τους Εβραίους. Και ήδη κάποιοι έχουν μετανοήσει. Πρόσφατα που είχα πάει στα Ιερουσαλήμα και μου έλεγε και ο Πατριάρχης πως είχε ένα βιβλίο ενός πρώην Εβραίου Αμερικανού, ο οποίος είχε γράψει βιβλίο για τη μεταστροφή του στην Ορθοδοξία. Και εμείς θυμάμαι πριν λίγα χρόνια στη Λαύρα, στην Πανήγυρη, είχαμε βαφτίσει έναν Εβραίο στο Άγιο Όρος. Ναι. Αν θέλετε αυτό κάντε το να μην γυρίζει, κάπου σταθερά να είναι, γιατί θα μας κρυώσει όλους. Από πάνω έχει ένα κουμπάκι, από πίσω. Σηκώστε το αυτό έτσι, ναι. Κάπου να σταθεροποιηθεί. Τι πάει προς τα πίσω του. Ορίστε, για πες. Εκεί πέρα στη Δίτια γνωρίζω μια κοπέλα που ο μπάσης είναι ιερέας στην Ναζαρέτ, νομίζω. Και μου έλεγε ότι εκεί πέρα δεν τους έχει μάθει κανείς ότι, ας πούμε, εξομολογούνται. Και ας πούμε και ο μπάσης που είναι ιερέας, δεν ξέρω να πούμε ότι εξομολογούνται. Τώρα εκεί είναι άλλα πράγματα μέσα στην Ορθοδοξία, προβλήματα και πλάνες, ας πούμε, έτσι. Πολλές πλάνες κυκλοφορούν, αλλά αυτά είναι εντός της Ορθοδοξίας. Εδώ μιλάμε για εκτός.
και αντίθετης κατεύθυνσης. Οι Εβραίοι είναι εντελώς αντίθετοι. Αυτά που λέμε είναι ελλιπής κατήχηση. Έτσι, δεν ξέρουν οι άνθρωποι για τα μυστήρια και δεν ξέρουν για την Θεία Εξομολόγηση και για τη Θεία Κοινωνία. Όπως και στην πατρίδα μας πολλοί πράγματι δεν ξέρουν για εξομολόγηση. Και στα χωριά παλιά απλώς νηστεύανε, αυτό ξέραν μόνο, για μια εβδομάδα και πηγαίνουν και κοινωνούσαν. Δεν ξέραν για εξομολόγηση τίποτα. Και έχουμε και ας πούμε την αντίληψη ότι είναι αρκετό 3 φορές το χρόνο να κοινωνάς και συντάξει. Έτσι, αυτό υπάρχει δυστυχώς μέχρι σήμερα. Είχε ξεκινήσει από χρόνια και μισά χρόνια ίσως πριν 150 χρόνια, μπορεί και πιο πριν, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και τώρα ζει ακόμα σε κάποιες περιοχές. Ακόμα και εδώ μέσα στη Θεσσαλονίκη μου λένε διάφοροι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα όταν πηγαίνουν τακτικά να κοινωνήσουν. Από τους άλλους εκκλησιαζόμενους οι οποίοι τους λένε τι το πέρασε σούπα και πηγαίνει συνέχεια και κοινωνάς. Είναι οι παλιές αντιλήψεις οι οποίες ουσιαστικά είναι αντίθετες με την διδασκαλία της Εκκλησίας, του Χριστού μας δηλαδή, ο οποίος μας είπε εάν δεν με φάτε και δεν με πιείτε δεν έχετε ζωή μέσα σας. Και το πόσο συχνά μας το δείχνει πάλι η παράδοση Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Μέγας Βασίλειος κοινωνούσε, λειτουργούσε 4 φορές την εβδομάδα. Και θα λειτουργούσε και κάθε μέρα, αλλά επειδή είχε πάρα πολλές υποχρεώσεις, λειτουργούσε 4 φορές. Και όταν λειτουργούσε, φυσικά κοινωνούσε και τον πιστό λαό. Γιατί Θεία Λειτουργία σημαίνει Θεία Κοινωνία. Δεν είναι σκοπός να πάμε να ακούσουμε και να δούμε. Πάμε για να κοινωνήσουμε στη λειτουργία. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι πρώτοι χριστιανοί. Και υπήρχε και κανόνας, και υπάρχει κανόνας, που λέει ότι ο χριστιανός που δεν θα κοινωνήσει πρέπει να δώσει λόγο. Γιατί δεν κοινώνησε. Γιατί ποιεί αταξία που δεν κοινώνησε. Σήμερα το έχουμε τελείως αντιστρέψει, έτσι και πρέπει να δώσει λόγο αυτός που κοινωνάει. Γιατί κοινωνάει πολλές φορές κατά την αντίληψη κάποιων. Εκεί έχουμε φτάσει, βλέπετε. Μπαίνουν τέτοιες πλάνες πολλές. Για, δεν ξέρω αν σου απάντησα στην ερώτηση. Ναι. Εδώ αυτός ήταν Εβραίος ο πατέρας του. Είχε γεννηθεί στο Σκλό και μισούσε πολύ τους χριστιανούς. Έτσι είναι μίσος πατροπαράδοτο των Εβραίων που ξεκινάει βέβαια από το μίσος που είχαν στο Χριστό. Φοβερό μίσος. Και βέβαια όχι τόσο ο λαός, όσο οι λεγόμενοι θρησκευόμενοι άνθρωποι, αυτοί σταύρωσαν τον Χριστό. Αυτοί που θα έπρεπε να ήταν οι πιο θερμοί οπαδοί του Χριστού, γιατί είχαν μελετήσει τις προφητείες, οι οποίες όλες οι προφητείες μιλάνε για τον Χριστό, για τον Μεσσία. Αλλά δεν είχαν καλή ζωή, δεν είχαν καλή διάθεση, ήταν υποκριτές. Και απλώς είχαν πάει στην θρησκευτικότητα αυτή που ζούσαν για να βολευτούν, να βολέψουν τα πάθη τους. Να καλοπερνάνε δηλαδή σαρκικά. Και αδικούσαν τις χείρες και τα ορφανά κλπ. Κλπ. Ο Απόστολος Παύλος που είχε αγνές προθέσεις μόλις γνώρισε την αλήθεια την αγκλουπώθηκε. Γιατί και αυτός ήταν φαρισαίος ο Απόστολος Παύλος. Αλλά επειδή είχε καλή αγνή διάθεση, δεν είχε πάει στη συναγωγή έτσι και στην ομάδα αυτή των, ας το πούμε, ζηλωτών Εβραίων από ιδιωτελή κίνητρα, αλλά από αγάπη στο Θεό. Είχε αυτή την αγάπη στο Θεό. Μόλις του αποκαλύφθηκε ο Θεός στη Δαμασκό, αμέσως τον ακολούθησε. Ενώ οι άλλοι, επειδή δεν είχαν καλή ζωή, ενώ τους παρουσιάζει και τους αποκαλύφθηκε ο Θεός πάλι, γιατί εκεί που τον ανέκριναν, στον Καϊάφα, τους είπε ότι εγώ είμαι. Τον ρώτησαν έτσι κατά πρόσωπο, εσύ είσαι ο Μεσσίας, και είπε εγώ είμαι. Και αμέσως ο Καϊάφας έσχισε τα ρούχα του, λέγοντας ότι βλαστήμησε, γιατί έκανε τον εαυτό του Θεό. Και δεν τον δέχτηκαν.
Γιατί δεν το δέχτηκαν? Γιατί η ζωή τους ήταν πονηρή, τα έργα τους ήταν πονηρά. Και ακριβώς αυτό το λέει ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής. Ήρθε, λέει, το φως στους ανθρώπους και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι παρά το φως. Γιατί, τι λέει μετά, ειν γαρ πονηρά αυτόν τα έργα. Ήταν τα έργα τους πονηρά. Γι' αυτό βλέπετε τι τεράστια σημασία έχει η ζωή και πόσο έχει συνάφεια με την πίστη. Αν η ζωή μας δεν είναι σωστή, μετά αλωτριώνεται και η πίστη μας. Βλέπετε τώρα τόσοι άνθρωποι έχουν κάνει, ας πούμε, μεικτούς γάμους. Ή κάνουν και γάμους, προσπαθούν, δεν γίνεται γάμους, με αλλόθρησκους. Με μουσουλμάνους, ας πούμε, χριστιανούς με μουσουλμάνους. Και σου λέει, τι έγινε, δεν τρέχει τίποτα. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Φυσικά άνθρωποι είναι, δεν είναι ζώα. Άνθρωποι είναι. Αλλά δεν είναι ορθόδοξοι, δεν είναι βαφτισμένοι. Δεν μπορείς να κάνεις γάμο. Δεν μπορείς να γίνεις ένα με έναν ετερόδοξο και πολύ περισσότερο με έναν αλλόδοξο. Γιατί δεν έχεις τα ίδια στοιχεία με αυτόν. Αυτός έχει δύο στοιχεία μόνο, σώμα και ψυχή, εσύ έχεις τρία στοιχεία. Έχεις Άγιο Πνεύμα που πήρες στο χρήσμα, έχεις σώμα και ψυχή. Και διαφέρεις πάρα πολύ από αυτόν και δεν μπορείς να γίνεις ένα με αυτόν. Αλλά επειδή είναι αλλοτριωμένη η ζωή μας, τι λέμε, σε τι διαφέρουμε από αυτούς, σε τίποτα. Όπως ζει ένας μουσουλμάνος, έτσι ζουν και πολλοί χριστιανοί σήμερα. Δεν είναι, έτσι ζουν. Πολυγαμία έχει ο μουσουλμάνος, πολυγαμία έχουν και χριστιανοί. Γι' αυτό τα βρίσκουμε. Ταιριάζουμε. Τώρα σου λέει, εντάξει, εκείνος τον λέει το Θεό Μαάμεθ, εγώ τον λέω Χριστό, το ίδιο είναι. Βλέπετε, όταν αλλοτριωθεί η ζωή μας, μετά η πίστη πάει στην άκρη. Δεν μας νοιάζει η πίστη. Γι' αυτό προσέξτε τη ζωή σας, παιδιά. Αν δεν προσέξετε τη ζωή σας, θα χάσετε και την πίστη σας. Και αντιστρόφως μετά. Όταν έχεις σωστή πίστη, έχεις τις προϋποθέσεις για να κάνεις και σωστή ζωή. Και η σωστή πίστη είναι η ορθοδοξία και η όλη δογματική διδασκαλία, η οποία μας δείχνει τη σωστή ζωή. Αν δεν ξέρεις, ας πούμε, το δόγμα της Αγίας Τριάδος, δεν θα πετύχεις το γάμο σου. Γιατί η εικόνα της Αγίας Τριάδος, η ενότητα που υπάρχει στα τρία πρόσωπα, είναι η ενότητα που πρέπει να έχει το γάμο σου. Με το άλλο πρόσωπο. Τότε πετυχαίνει ο γάμο σου. Αλλιώς θα ζεις μια ζωή ζώδη. Απλώς θα συμβιώνεις, αν θα τα καταφέρεις δηλαδή, και δεν χωρίσεις, όπως χωρίζουν οι πλήστοι σήμερα, και τίποτα περισσότερο. Αλλά αυτό δεν είναι επιτυχία και ούτε σε πάει στον παράδεισο βέβαια. Αλλά θα πρέπει, αν ξέρεις το δόγμα, να το ζήσεις το δόγμα. Την ενότητα που έχουν τα τρία πρόσωπα, να την έχεις και εσύ με το σύζυγο και με τα παιδιά σου. Γιατί η οικογένεια είναι η εικόνα της Αγίας Τριάδος, είναι η εικόνα της Εκκλησίας. Εγώ δεν λέγω, λέει ο Απόστολος Παύλος, εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Το μυστήριο τούτο μέγα εστί. Εγώ δεν λέγω εις Χριστό και στην Εκκλησία. Το ίδιο δεν θα πετύχεις και στις κοινωνικές σχέσεις. Μπορεί να μην παντρευτείς. Να είσαι στην κοινωνία έτσι άγαμος. Πάλι δεν θα μπορείς να κάνεις σωστές σχέσεις, αν δεν ξέρεις το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Που σου λέει τι, ότι πρέπει να γίνεις ένα με τον άλλον. Τι ένα όμως. Ένα πνεύμα. Αν εσύ τον άλλο τον ζηλεύεις, τον ειρωνεύεσαι πίσω από την πλάτη του, λες λογάκια, τον κοροϊδεύεις. Δεν μπορείς να γίνεις ένα, είσαι αποτυχημένος στην κοινωνική σου σχέση με τον άλλον. Και είσαι και δυστυχισμένος βέβαια, γιατί θα νιώθεις μόνος σου. Θα νιώθεις ότι δεν έχεις κανέναν. Και φυσικά δεν έχεις κανέναν. Γιατί δεν ζεις το ορθόδοξο δόγμα, που είναι η συνταγή της ζωής. Γιατί ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η ζωή. Θέλετε να ζήσετε, θα ζήσετε όπως σας λέω εγώ. Εγώ είμαι ο δρόμος, δηλαδή ο τρόπος, αν θέλετε να ζήσετε. Οι Εβραίοι λοιπόν, επειδή αρνήθηκαν τον δρόμο, έχουν χάσει τον Θεό. Και φυσικά έχουν και αλλοτριωμένη πίστη και όχι τη σωστή πίστη για τον Θεό. Ο πατέρας αυτός λοιπόν, που ήταν Εβραίος, μισούσε πολύ τους χριστιανούς. Έτσι. Το μίσος αυτό καλά κρατεί μέχρι σήμερα και θα κρατήσει τους αιώνας των αιώνων. Από ό,τι φαίνεται, για κάποιους. Οι άλλοι που θα μετανοήσουν θα μας αγαπήσουν. Εμείς θα τους αγαπάμε
και έτσι όπως είναι και μας μισούν. Από τα νεανικά του χρόνια προπαρασκευαζόταν για να γίνει ραβίνος και σπούδασε και μελετούσε σκληρά για να μάθει όλα τα Ιουδαϊκά μυστικά και τις παραδόσεις οι οποίες υπήρχαν με σκοπό την κατηγορία του χριστιανισμού. Ήθελε να μάθει όλα τα του χριστιανισμού και τα διάφορα Ιουδαϊκά μυστικά και παραδόσεις που κυκλοφορούν για να χτυπήσει το χριστιανισμό. Έχουμε τέτοια πράγματα πολλά, τα οποία ανεπιγνώστως κυκλοφορούν και σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το Zeitgeist. Το έχετε δει κιόλας ίσως. Λοιπόν, αυτό το έχουν βγάλει Εβραίοι, Μασόνοι. Και όλα αυτά που δείχνει μέσα είναι αντιλήψεις και παραδόσεις δικές τους. Επίσης δεν ανταποκρίνεται φεύγα στην αλήθεια. Και έχει γίνει και ανέρεση του Zeitgeist στη συστολή, στο σελίδα του Ιερασμονής Παντοκράτερος υπάρχει. Λοιπόν, αλλά βλέπετε πως αυτό συνεχίζεται. Και εμείς τα τρώμε, και οι άσχετοι βέβαια ακόμα περισσότερο τα τρώνε με όρεξη, ενώ είναι όλα αυτά φτιαχτά δικά τους παραμύθια, για να χτυπηθεί ο χριστιανισμός. Μια μέρα έτυχε να περάσει μέσα από ένα χριστιανικό νεκροταφείο αυτός ο Εβραίος, όπου συνέβη να μπλεχθεί στα πόδια του ένα ανθρώπινο κρανίο, που εφαίνεται πως αυτές τις ημέρες το είχαν μόλις ξεθάψει. Ωραία, έτσι. Μπερδεύτηκε τα πόδια του ένα κρανίο. Είχε και το κάτω σαγόνι, τα μεγάλα δε και γυμνά δόντια του του έδιναν μια απέσια εμφάνιση. Μην τρομάζετε έτσι. Σε μια κατάσταση μίσους εκλώτησε το κρανίο και έπειτα το έφτισε. Σου λέει κανένας παλιοχριστιανός ήταν αυτός. Σε λίγο, χωρίς να αρκεστεί σε αυτά, το πήρε και το έστησε σε ένα στήλο, όπως στείνουν τα κρανία των ζώων για να φοβούνται τα πουλιά. Τη νύχτα όμως, στον ύπνο του, παρουσιάστηκε ένας άγνωστός του και με παράπονο μαζί και αγανάκτηση του είπε: «Πώς ετόλμησες να σε βύσεις στα λείψανά μου? Εγώ είμαι χριστιανός, ενώ εσύ είσαι εχθρός του Χριστού». Βλέπετε τώρα πώς ενεργεί ο Θεός. Το φάντασμα αυτό παρουσιάστηκε πολλές φορές τις νύχτες. Έκανε δε τον άνθρωπο αυτό να χάσει τελείως τον ύπνο του. Τα όνειρα δεν πρέπει να τα προσέχουμε ποτέ, έτσι είναι γενικός κανόνας. Γιατί κατά βάση τα περισσότερα όνειρα από πού προέρχονται, ξέρετε? Από το διάβολο. Μερικά όνειρα είναι από τη φύση, από τη φαντασία του ανθρώπου δηλαδή, και σχετίζονται είτε με γεγονότα της ημέρας, της προηγούμενης μέρας που έζησε, ή με ψυχικές καταστάσεις που πέρασε, αγωνίας κλπ. Ή ακόμα και με φαγητό. Δηλαδή, άμα έχεις φάει κάτι βαρύ, δυσπεπτό το βράδυ, μπορεί να έχεις εφιάλτες τη νύχτα. Ή ακόμα, βέβαια, σχετίζεται και με τα πάθη του ανθρώπου. Ένας που είναι γαστρίμαργος ή λέμαργος, ας πούμε, θα βλέπει και ανάλογα όνειρα. Ωραία φαγητά, γλυκά κλπ. Έτσι. Ένας άλλος, ο οποίος είναι ξέρω εγώ, φιλίδωνος και λοιπά, θα έχει τέτοια όνειρα σαρκικά και λοιπά. Ένας που είναι θυμώδης θα έχει πάλι όνειρα ταραχώδη, αγωνιώδη, που τον κυνηγάνε και λοιπά και λοιπά. Εδώ τώρα όμως, αυτός βλέπει κάτι, βλέπει αυτόν ο οποίος ήταν το κρανίο του και το είχε ατιμάσει αυτός ο Εβραίος. Το φάντασμα αυτό παρουσιάστηκε πολλές φορές και ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Έπειτα, σαν να μην έφθαιναν οι νύχτες, άρχισε να τον ταλαιπωρεί και την ημέρα, κατά το διάστημα της οποίας τα αυτιά του άκουγαν σαν ηχό τα ίδια επιτιμητικά λόγια.
Θα πείτε τώρα αυτό μπορεί να είναι του πονηρού. Έτσι όπως είπαμε, τα περισσότερα όνειρα είναι του πονηρού. Αλλά να ξέρετε και ο πονηρός δεν ενεργεί ανεξέλεκτα, αλλά κατά παραχώρηση του Θεού. Αν δεν πάρει από το Θεό το OK, δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα, ούτε να μας δείξει κάποιο όνειρο. Αν εσύ προσέχεις τα όνειρα, πιστεύεις τα όνειρα, όπως προφανώς αυτός πίστευε, έτσι ο διάβολος το εκμεταλλεύεται αυτό. Και αποκτάει δικαιώματα και ζητά τα δικαιώματά του από το Θεό. Και ξέρει, ας πούμε, ότι ο τάδε ή η τάδε πιστεύει στα όνειρα. Οπότε λέει στο Θεό, δώσ' μου άδεια να τον πειράξω. Ο Θεός τώρα μέσα στην αγάπη του, τον αφήνει τον διάβολο να τον πειράξει αυτό το χριστιανό, για να μάθει από αυτά που θα πάθει. Και μέσα στην πανσοφία του, δεν μπορούμε να ξέρουμε όλα, όλο τον τρόπο που σκέφτεται ο Θεός. Εκείνο που ξέρουμε, το Θεός μας αγαπάει. Τι σε εγνωνούν Κύριο, δεν μπορούμε να ξέρουμε τον νου του Θεού. Αλλά ξέρουμε σίγουρα ότι ό,τι μας παραχωρεί να μας γίνεται, είναι για το καλό μας. Κοιτάξτε πώς ενήργησε εδώ πέρα λοιπόν η αγάπη του Θεού. Ακόμα και αν αυτός που ενεργούσε τελικώς να ήταν ο διάβολος, έτσι, γιατί ο διάβολος τρομάζει τον άνθρωπο, ο Θεός δεν θέλει να τρομάζει ο άνθρωπος. Και τον τρόμαζε και τις μέρες, ενώ ήταν ανοιχτά τα μάτια του. Και οι εμφανίσεις γινόντουσαν όλο και συχνότερες, ώστε ο ταλέπορος έχανε καθημερινά όλο και περισσότερο τις σωματικές του και τις ψυχικές του δυνάμεις. Επήγε στο Ραβίνο, ο οποίος του διάβασε ευχές και εξορκισμούς, αλλά εις μάτιν, βέβαια, που να πιάσουν οι ευχές του Ραβίνου, αφού επικαλείται τον πονηρό. Όπως μερικοί που πάνε να τους λύσουν τα μάγια και πάνε σε μάγους. Ο διάβολος να διώξει διάβολο, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάθεις χειρότερο κακό. Το φάντασμα όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε, αλλά παρουσιαζόταν συχνότερα τώρα και ισχυρότερα. Πήρε θάρρος. Το περιστατικό αυτό εγνώστη από πολλούς. Το μάθανε πολλοί. Συνέβη δε να το μάθει και ένας φίλος του, έμπορος, χριστιανός, ο οποίος άρχισε να το συμβουλεύει να ασπαστεί τη χριστιανική θρησκεία. Προσπαθούσε δε να τον πείσει ότι δεν θα γλιτώσει τελικά από το μαρτύριο αυτό αν δεν γίνει χριστιανός. Αλλά ο άνθρωπος, σαν σπουδασμένος Εβραίος που ήταν πολύ δύσκολο να απαρνηθεί τη θρησκεία του. Τέλος όμως, επίστηκε να είπε ότι θα κάνω ό,τι μου λες, φτάνει να με βεβαιώσεις ότι θα απαλλαγώ από το μαρτύριο αυτό του φαντάσματος που με βρήκε και με βασανίζει. Λέει πώς ενεργεί ο Θεός. Ο χριστιανός μόλις άκουσε τα λόγια αυτά, με πολύ χαρά εφρόντισε να τον πείσει να κάνει μία αίτηση προς τον Επίσκοπο για να τον δεχθεί αυτόν ως κατηχούμενο και να τον βαπτίσει στη Χριστιανική Εκκλησία. Η αίτηση τέλος συντάχθηκε και ο Εβραίος, αφού υπερνίκησε κάμποσες δυσκολίες, την υπέγραψε. Το θαύμα όμως έγινε. Μόλις υπέγραψε ο Εβραίος την αίτηση εκείνη, την ίδια αυτή στιγμή το φάντασμα χάθηκε και δεν ξαναφανερώθηκε. Πολύ θαυμαστό πράγμα, ε. Δεν βαπτίστηκε, απλώς ζήτησε να γίνει κατηχούμενος. Και δείχνει αυτό πόσο έτσι ο Θεός δίνει πλούσια τη χάρη του και δεν ενεργεί μαγικά, αλλά βλέπει στην καρδιά του ανθρώπου. Μου λένε πολλοί άνθρωποι ότι περνώ πολύ άσχημα, λέει, είχα πολλούς λογισμούς, πολλοί πειρασμούς, πολλούς πειρασμούς. Λοιπόν, και πτώσεις κλπ. Από τη στιγμή που τα έγραψα, για να τα εξομολογηθώ, τελειώσαν όλα. Ξέρω μας έχει συμπεί εσάς. Από τη στιγμή που τα έγραψα, δεν τα εξομολογήθηκε. Αλλά ο Θεός είδε. Είδε τη διάθεση της καρδιάς. Και άλλη μια περίπτωση πάλι έχουμε στο γεροντικό με μια κοπέλα που είχε παρασυρθεί στην αμαρτία, σε πολύ βαριές αμαρτίες, πορνείες κλπ. Και
Ο αδερφός ήταν μοναχός, ήταν στην Αίγυπτο και του είπαν οι άλλοι πατέρες, του λένε καλά τι θα γίνει με την αδερφή στο σπάνο. Λέει τι να κάνω εγώ κλπ. Λέει να πας να της μιλήσεις. Πήγε εκεί που ήταν αυτή. Αυτή μόλις άκουσε πως είναι ο αδερφός της κάτω και τη ζητάει, τα χασε. Τέλος πάντων, έτσι όπως ήταν, πήγε και της λέει ο αδερφός της, της είπε, τι σου έκανε λέει ο Χριστός. Γιατί αυτή πρώτα ήταν πιστή και μετά ξέφυγε. Τι σου έφτιαξε λέει ο Χριστός και το φέρεσε έτσι, βλέπετε. Δεν είπε γιατί ατίμασες το σπίτι μας, ας πούμε, την οικογένειά μας. Τι σου έφτιαξε ο Χριστός. Γιατί όποιος αμαρτάνει, δεν αμαρτάνει στον εαυτό του μόνο ή στην οικογένειά του μόνο, αμαρτάνει στον Χριστό και στην Εκκλησία. Γιατί ανήκουμε, πως είμαστε βαπτισμένοι στον Χριστό, είμαστε δικά του μέλη. Και δεν μπορείς τα μέλη του Χριστού να τα κάνεις πόρνης μέλη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή του λέει, εν ημετάνοια αβά, υπάρχει ακόμα μετάνοια. Δηλαδή, έχω ακόμα πιθανότητα και εγώ να σωθώ. Γιατί ξέρω ότι ήταν μέσα στο βούρκο. Εν ημετάνοια, υπάρχει μετάνοια. Λέει τώρα πάρε με μαζί σου, φεύγουμε. Έτσι λέει πήγαινε να βάλεις κάτι στο κεφάλι σου, γιατί έτσι οι γυναίκες τότε κυκλοφορούσαν με μαντήρι. Λοιπόν, όχι λέει δεν πάω μέσα, γιατί άμα πάω μέσα μπορεί και να μην ξαναγυρίσω. Λοιπόν, πάμε έτσι όπως είμαστε. Ήταν και εξυπόλυτοι και φύγανε κατευθείαν. Της λέει τώρα δεν θα έρθει δίπλα μου, γιατί θα μας βλέπουν οι κοσμικοί και θα σκανδαλιστούν. Δεν ξέρουν ότι είσαι αδερφή μου, θα έρθει λίγο πιο πίσω από μένα. Όταν είδα από μακριά ότι κάποιοι ερχόντουσαν. Εντάξει, αυτή έκανε πακούι, ερχόταν πιο πίσω. Και πηγαίνανε προς το μοναστήρι του αδερφού της. Εντάξει, νύχτωσαν και την έβαλε, της λέει κάτσες εδώ να κοιμηθείς, της έβαλε μια πέτρα για προσκέφαλο και αυτός πήγε παραδέπλα να κάνει την προσευχή του. Κοιμήθηκε γι' αυτό. Στο πρωί πήγε να της πει να σηκωθεί, να ξυπνήσει, να συνεχίσουν. Πάει λοιπόν και της σκουντάει λίγο εκεί στο πόδι να ξυπνήσει, δεν ξυπνούσε αυτή. Την ξανασκουντάει, δεν ξυπνούσε, δεν κουνιόταν. Μετά κοιτάει, είχε πεθάνει. Με το ταξίδι και τα πόδια της που ήταν πληγωμένα, γιατί δεν είχε παπούτσι, ήταν, έφυγε άρον-άρον που λέμε. Από τα αγκάθια και τις πέτρες ήταν καταπληγωμένα τα πόδια της. Τέλος πάντων, τι να κάνει ο άνθρωπος, αφού πέθανε, πέθανε. Πήγε στο μοναστήρι του και τώρα τέθηκε το πρόβλημα. Αυτή τώρα τι έπαθε. Πήγε στον παράδεισο στην κόλαση. Σώθηκε ή κολλάστηκε. Και οι πατέρες λέει θα κάνουμε προσευχή. Κάνανε προσευχή και νηστεία τρεις μέρες. Και μετά τους λέει ένας γέροντας που πήρε αποκάλυψη στον Θεό, τους λέει αυτή σώθηκε. Γιατί λέει ο Θεός είδε τη μετάνοιά της. Και αυτός ο κόπος και τα αίματα που έχεις περπατώντας έτσι μέσα στα αγκάθια της λογαριάστηκαν σαν αίματα μετανοίας. Και όλοι αυτός ο κόπος και αυτή η αυταπάρνηση που έδειξε και η προθυμία για μετάνοια. Θα πει κανείς που εξομολογήθηκε. Δεν είχε προλάβει να εξομολογηθεί, έτσι δεν είναι. Κι όμως ο Θεός είδε την ψυχή της που ήταν έτοιμη να εξομολογηθεί και να πάρει τη συγχώρεση. Έτσι λοιπόν και αυτός με το που υπέγραψε την αίτηση για να γίνει κατηχούμενος, το φάντασμα, ο διάβολος δηλαδή ουσιαστικά, εξαφανίστηκε. Η χαρά που κατέλαβε τον ταλαιπωρημένο αυτό άνθρωπο ήταν τόσο μεγάλη, ώστε αισθάνθηκε αμέσως κατανίκητα θερμή την πίστη προς τον Χριστό να τον κυριεύει. Επήγε αμέσως ο ίδιος και επισκέφθηκε τον επίσκοπο, του εξομολογήθηκε τα πάντα, έτσι πρέπει να κάνει κανείς πριν βαφτιστεί, να εξομολογηθεί.
Και αυτοί που πάνε και βαφτίζουν τώρα παιδιά, πρέπει και αυτοί να εξομολογούνται και να κάνουν και νηστεία. Και αυτοί που θα, αν είναι μεγάλοι ας πούμε και δεν είναι μωρά, πρέπει να νηστέψουν, να εξομολογηθούν και να τους διαβαστούν εξορκισμοί. Στην πρώτη εκκλησία εξορκισμοί δεν ήταν όπως τώρα που τους κάνουμε, μερικούς διαβάζουμε, αλλά τους διαβάζανε συνέχεια, για μέρες, να μην σας πω για μήνες ή και για χρόνια. Διαβάζανε εξορκισμούς για να απαλλαγούν οι άνθρωποι από τα πονηρά πνεύματα. Γιατί όσο ο άνθρωπος είναι αβάφτιστος, στο κέντρο της ψυχής του είναι ο διάβολος. Γι' αυτό λέει αυτός είναι αβάφτιστος, βρωμάει. Όντως βρωμάει. Βρωμάει γιατί δεν έχει την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Ενώ ο βαφτισμένος, επειδή έχει στο κέντρο της ψυχής του τον Χριστό, ευωδιάζει. Βέβαια μετά με τις όλες αμαρτίες που κάνουμε, την καλύπτουμε αυτή την ευωδία. Αν όμως μετανοήσεις και καθαριστείς, ξαναφανερώνεται αυτή η ευωδία. Έχετε δει ανθρώπους να ευωδιάζουν. Από ζωντανοί, όχι πεθαμένοι. Σας εύχομαι να συναντήσετε. Υπάρχουν. Να ευωδιάζουν από ζωντανοί. Γιατί είναι η ευωδία του Αγίου Πνεύματος αυτή. Ή να κάθεται στην καρέκλα και μετά που σηκώνεται να μυρίζει η καρέκλα. Να ευωδιάζει η καρέκλα. Το έχω ζήσει, γι' αυτό σας λέω. Όχι, δεν είμαι εγώ έτσι, μην νομίζετε τι. Άλλος. Ναι. Έχει καθαριστεί ο άνθρωπος και έχει φανερώσει. Δεν είναι δική του ευωδία, είναι η ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Αυτή την ευωδία πρέπει να την έχουμε όλοι παιδιά κανονικά. Έτσι. Αλλά εμείς την έχουμε μπαζώσει, την έχουμε καλύψει με τα πάθη μας. Πήγε λοιπόν αυτός ο καημένος, ο Εβραίος, επισκέφθηκε τον Επίσκοπο, το εξομολογήθηκε τα πάντα και εξέφρασε τη θερμή του επιθυμία να βαφτιστεί. Με μεγάλη προθυμία και κατάνοιξη έμαθε τα ορθόδοξα δόγματα και μετά το βάφτισμά του ήρθε και εγκαταστάθηκε στην πόλη αυτή εδώ. Έζησε μια πολύ άγια και ήσυχη ζωή, έκανε δε πολλές ελεημοσύνες στους φτωχούς. Έτσι, βλέπετε, η μετάνοια, η σωστή, επιβεβαιώνεται με τη ζωή. Δεν είναι απλώς να τα πούμε στον παπά τα κρίματά μας και τελειώσαμε, αλλά θα πρέπει όλη μας η ζωή να αλλάξει. Και ό,τι έχουμε αδικήσει, να το αποκαταστήσουμε. Είτε είναι υλικό, είτε είναι και πνευματικό. Έτσι, μια αδικία υλική έκλεψη, ας πούμε, πρέπει να δώσει πίσω τα κλεμμένα. Ή συκοφάντησες, έκανες μια πνευματική αδικία, θα πρέπει να αποκαταστήσεις αυτό που συκοφάντησες. Να πεις, παιδιά, δεν ισχύει αυτό που έλεγα. Να τα πάρεις πίσω, τις συκοφαντίες. Όπως έκανε ο Ζαχαίος. Μέχρι τώρα ήσουν τσιγκούνης, ήσουν φύλαυτος κλπ. Τώρα θα αρχίσεις να είσαι δοτικός, να είσαι ανιδιοτελής, να κάνεις ελεημοσύνες, υλικές και πνευματικές. Να νοιάζεσαι για τους άλλους. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Και η κυριότερη δεν είναι η υλική ελεημοσύνη, είναι η πνευματική ελεημοσύνη. Να συμπαρασταθείς λίγο στον πόνο του άλλου. Να πεις μια κουβέντα σε έναν ο οποίος είναι απογοητευμένος, είναι απελπισμένος. Στα νοσοκομεία είναι σωρό τέτοιοι άνθρωποι που δεν έχουν κανέναν. Να κάνεις λίγο λόγο για εξομολόγηση. Εδώ πολλές φορές στους δικούς τους ανθρώπους δεν λένε τίποτα για εξομολόγηση οι χριστιανοί. Και τι χριστιανός είσαι τότε. Στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου, να μην μπεις για αυτό το πράγμα που εσύ το ζεις και υποτίθεται ότι το χαίρεσαι και το πιστεύεις. Με δίδαξε να ζω όπως ο ίδιος έζησε τη χριστιανική ζωή. Προ δε του θανάτου του μου έδωσε πολύτιμες συμβουλές και την ευχή του. Μιλάει για τον πατέρα του, έτσι. Εξαιτίας αυτής της προελεύσεώς του από Εβραίους, επήρε η οικογένειά μας το όνομα Εβραίνοφ. Παρακολούθησα την ιστορία αυτή με σεβασμό και συντριβή και βυθίστηκα σε σκέψεις, λέγοντας τον εαυτό μου «Πόσον έσπλαχνος και καλός είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και πόσο μεγάλη είναι η αγάπη Του, πόσο πλούσιους τρόπους έχει να οδηγεί κοντά Του
τους αμαρτωλούς. Βλέπετε τώρα από μία πολύ άσχημη συμπεριφορά σε ένα λείψανο ενός νεκρού ανθρώπου, που τα λείψανα είναι σεβαστά. Ό,τι και να ήταν ο άλλος και πολύ αμαρτωλός να ήταν, το λείψανο του κάθε ανθρώπου είναι σεβαστό. Λοιπόν, αυτός με αυτή την αποτρόπαιη συμπεριφορά του, που το κλώτσε, το γελιοποίησε κλπ. Κι όμως ο Θεός εκμεταλλεύτηκε αυτό το πράγμα, εκμεταλλεύτηκε και την φοβία του στα όνειρα κλπ. Στα φαντάσματα, όλα αυτά, για να τον φέρει, να τον προσκυνήσει, να τον ελκύσει στην αγάπη του. Βλέπετε, η πανσοφία του Θεού. Ενώ η δική μας, ας πούμε, η συμπεριφορά ποια θα ήταν. Αν είμαστε εμείς στη θέση του Θεού, αλλά με τον παλιό άνθρωπο, τώρα το δείξω εγώ, που κάνει έτσι το λείψανο του ανθρώπου, να εκδικηθούμε, έτσι. Ενώ βλέπετε ο Θεός, τα αξιοποίησε όλα για να τον τραβήξει, για να τον σώσει και αυτόν, και τον έσωσε τελικά. Αυτό δείχνει τι Θεό έχουμε, παιδιά, έτσι, πόσο μας αγαπάει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να το καταλάβουμε. Πόσο μας αγαπάει ο Θεός και πόσο θέλει και εμείς να τον μιμούμαστε σε αυτό. Υπάρχει αυτή η συγκλονιστική ιστορία με τον Άγιο Κάρπο. Την ξέρετε, φαντάζομαι. Δεν την ξέρετε. Ο Άγιος Κάρπος ήταν επίσκοπος στην Κρήτη. Και είχε έναν χριστιανό, ο οποίος παρασύρθηκε από έναν δολολάτρη. Και αλλοξοπίστησε. Και έγινε και αυτός δολολάτρης. Και ο Άγιος Κάρπος αγανάκτησε. Και με τον δολολάτρη, που έκανε προσελητισμό, και με τον χριστιανό, που αρνήθηκε την πίστη. Και έκανε προσευχή στον Θεό να τους κάψει και τους δύο, να τους πάει στην κόλαση, να τους τιμωρήσει, ξέρω εγώ. Αυτό. Ήταν πολύ θυμωμένος. Και κοιμήθηκε. Και το βράδυ λοιπόν βλέπει τον Χριστό πάνω στο σταυρό. Μέσα στα αίματα και του μιλούσε. Και του έλεγε, θέλεις, του λέει, να χτυπήσεις αυτούς τους δύο. Θέλεις να τους πας στην κόλαση κλπ. Λοιπόν, βλέπεις τα χέρια μου τα ματωμένα, χτύπα εμένα. Εγώ για αυτούς πέθανα, σταυρώθηκα για αυτούς. Χτύπα εμένα και άσουσα αυτούς. Βλέπετε, και συγκλονίστηκε ο Κάρπος και ζήτησε συγχώρηση από τον Θεό για αυτή του την έλλειψη αγάπης. Βλέπετε πόσο σπλαχνικός είναι ο Θεός. Εμείς τα λέγαμε δικαιοσύνη. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Να τους τιμωρήσουμε, να τους κάψουμε. Δεν είναι έτσι όμως. Ο Θεός δεν μας θέλει έτσι. Ή όταν πήγαν σε μία πόλη των Σαμαριτών και δεν τους δέχτηκαν. Το θυμάστε αυτό? Και πήγανε δύο Απόστολοι στον Χριστό και του λένε, Κύριε, να κάνουμε προσευχή να τους ρίξει ο Θεός φωτιά να τους κάψει. Και σου λέει, τι είναι αυτά που λέτε? Δεν ξέρετε τι είναι πνεύματος είστε εσείς? Δεν έχουμε εμείς αυτό το πνεύμα. Να ρίξουμε φωτιά να τους κάψει ο Θεός τους ανθρώπους αυτούς. Δεν επιτρέπεται. Δεν θα πάμε καθόλου. Αφού δεν μας δέχονται, δεν θα πάμε. Και δεν πήγανε. Βλέπετε, αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Αυτό δεν σημαίνει ότι νομιμοποιούμε την αμαρτία. Προσέξτε, έτσι. Η αμαρτία είναι καταδικαστέα πάντοτε. Αλλά κυνηγάμε την αγάπη, δηλαδή επιδιώκουμε πάντα την αγάπη. Διώκετε την αγάπη, λέει, και τον αγιασμό. Και αγιασμό σημαίνει ούτε το παραμικρό συνέστημα μίσους για τον άλλον, αντιπάθειας, αντιπαλότητας, ζήλιας, θόνου κλπ. Κλπ. Το λέει ο Θεός, εμείς Κύριος, εγώ να το δώσω. Δηλαδή, σου λέει, άψερος εμένα. Ναι. Χωρίς κανένα αίσθημα, χωρίς... Ναι. Αλλά ποια θα είναι η ανταπόδοση? Έτσι, εμείς θέλουμε ανταπόδοση να πάθει και αυτός κάτι, έτσι, να πονέσει λιγάκι, αφού μας πόνεσε εμάς. Ενώ θα πρέπει να θέλουμε η ανταπόδοση να είναι να μπει και αυτός στον Παράδεισο. Να τον κερδίσουμε και αυτόν, δηλαδή. Γιατί ο χριστιανός θέλει όλο τον κόσμο δικό του, δηλαδή του Χριστού. Τον θέλει για τον Χριστό, για τον εαυτό του.
Αυτή την ανταπόδοση θα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του εγκεφάλου μας, έτσι. Όχι ο Θεός να το βάλει στην κόλαση. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε αγάπη. Πόσο έσπλαχνος και καλός είναι ο Κύριός μας και πόσο μεγάλη είναι η αγάπη Του. Με πόση μεγάλη σοφία χειρίζεται μικρά και ασήμαντα γεγονότα για να φέρει μεγάλα αποτελέσματα. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι μια ευτελής πράξης μίσους ενός Εβραίου και ένα πεταμένο κρανίο θα έφεραν στην αληθινή γνώση του Χριστού έναν άνθρωπο και θα τον οδηγούσε να ζήσει μια ζωή Αγίου. Ζήτησε από τη Σαμαρίτιδα νερό, ο Κύριος ο οποίος είναι ο δημιουργός των πάντων και εμφανίστηκε σαν ένας αδύναμος. Δηλαδή μου δώσει λίγο νερό να πιω. Και ο σκοπός ποιος είναι, να κερδίσει τη Σαμαρίτιδα. Να την ελκύσει στην Ορθοδοξία, στην πίστη, στην αληθινή. Και το κατάφερε. Θα πεις, μπορούσε να μην το καταφέρει. Μπορούσε. Αν δεν ήθελε η Σαμαρίτιδα, δεν θα γινόταν τίποτα. Όπως δεν έγινε τίποτα με τον Ιούδα. Και τι δεν έκανε για τον Ιούδα. Και δεν έγινε τίποτα. Γιατί λένε μερικοί, εγώ δεν μπορώ, λέει, να κάνει ο Θεός. Ο Θεός κάνει πάντα. Αλλά πρέπει και εσύ να συνεργαστείς. Αλλιώς δεν γίνεται. Μην τα περιμένεις όλα έτοιμα και μαγικά. Όχι, λέει, αν τα πάρει ο Θεός, πώς θα τα πάρει, άμα εσύ δεν θέλεις. Τα κρατάς σφιχτά. Και μετά λες, Θεέ μου, πάρτε μας. Και όλα τα σφίγγεις. Τα πάθη σου. Δεν μπορεί να τα πάρει. Γιατί δεν τον αφήνεις. Λοιπόν, να μην πούμε περισσότερα. Οι επόμενες περιπέτειες την άλλη φορά. Αλλά νομίζω είναι ωραίες περιπέτειες, έτσι, αυτά που μας διηγείται ο προσκυνητής. Ενδιαφέρουσες. Να θυμάστε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν είναι έξω από τον Θεό. Και αυτό που μας φαίνεται εμάς σαν κακοτυχία, δεν υπάρχει τύχη, ούτε κακοτυχία. Ή σαν κάτι διαβολικό και το διαβολικό πάλι είναι θεϊκό με την έννοια ότι είναι παραχώρηση του Θεού. Και εκείνο που πρέπει εμείς να ψαχτούμε είναι ότι μας χρειάζεται να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε ζωή, μήπως κάνουμε κάτι λάθος. Αυτό να μας προβληματίζει κάθε στιγμή. Και κάθε στιγμή να μετανοούμε, γιατί πράγματι συνεχώς φάλουμε και συνεχώς θα χρειαζόμαστε τη μετάνοια. Λοιπόν, ακούω αν έχετε κάποια απορία, κάποια ερώτηση. Θυμάμαι καλά, ο Γέροντας Παΐσιος το έχει πει ότι ο διάβολος παίρνει και ο Θεός στερίζει. Είναι αυτό δηλαδή που ναι, ο διάβολος είναι πολύ ανόητος και εργάζεται ουσιαστικά για τον Θεό. Και όλη αυτή, ας πούμε, η βρωμιά που έχει ρίξει στον κόσμο και έχει παρακινήσει τον κόσμο να βρωμιστεί, λειτουργεί εναντίον του τελικά. Γιατί κάποια στιγμή οι άνθρωποι τα συχαίνονται όλα αυτά, τα ιδιάζουν και γυρνάνε στο Θεό. Και στο λένε ότι πάτερ είναι κόλαση έξω, όντως κόλαση είναι. Αλλά άμα δεν έχεις μυαλό να ακούσεις τον Θεό, πρέπει να περάσεις αυτή την κόλαση για να βρεις μετά τον Θεό. Ο έξυπνος άνθρωπος είναι ο ταπεινός άνθρωπος που κάνει υπακοή και λέει, Θεέ μου, λάλλει, ο δούλος σου ακούει. Μίλα και εγώ ακούω και πες μου τι να κάνω. Ο υπερήφανος που είναι και χαζός λέει, τι Θεό σκέφτα, μυαλό δεν έχεις, εσύ μόνος σου. Αυτό που είπε ο διάβολος στην Εύα και στον Αδάμ, έτσι, μόνος σου. Δεν χρειάζεται τον Θεό για να γίνεις Θεός. Εσύ είσαι Θεός. Κάτι άλλο. Χριστίνα. Στέκει μια προσευχή που ζητάει από το Θεό, κάνε με το θέλω. Στέκει. Θέλω, δεν θέλω, σώσε με. Υπάρχει τον ευεργετινό. Γιατί και η θέλησή μας είναι άρρωστη, παιδιά. Και θέλουμε διαστραμμένα πράγματα. Γι' αυτό μην εμπιστεύεστε τη θέλησή σας. Λέει, θέλω, μου βγαίνει από μέσα μου. Από μέσα σου, αλλά πιο μέσα. Το σάπιο μέσα.
Δεν είναι το υγιές μέσα. Αν ήταν το υγιές, θα λέγαμε ότι είναι φυσιολογικό. Είναι σάπιο το μέσα. Όπως σου λέει σήμερα, το θέλουν οι περισσότεροι, λέει, ναι, αλλά οι περισσότεροι είναι σάπιοι. Δεν σημαίνει επειδή το θέλουν οι περισσότεροι είναι και το σωστό. Βγάζουμε στατιστικές, οι περισσότεροι θέλουν αυτό, αλλά είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Γιατί είναι διαστραμμένο το δείγμα. Και αποφασίζει διαστραμμένα πράγματα. Πολλά έπαθω, κατών αρδί αυτών. Αυτή η γυναίκα... Αυτή πίστεψε μετά. Μετά ξέρουμε τη συνέχεια. Πίστεψε, ναι, πίστεψε στον Χριστό. Σώθηκε. Ναι, προφανώς. Δεν θα ρωτήσω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι έξω που πραγματικά δείχνουν έτσι κάποια τόσο καλά στοιχεία σαν είναι πολύ καλύτεροι από πολλούς χριστιανούς. Δηλαδή είναι τόσο αληθινοί, τόσο ειλικρινείς, δηλαδή τόσο έτοιμοι να συμβοηθήσουν τον παραμικρό. Και απλά σκέφτομαι κατά πόσο ισχύει αυτό που λέει ότι ο Χριστός άμα τον κάλεσε την πρώτη ώρα, άλλο την τρίτη, άλλο την δεκάτη ώρα. Γιατί κάποιους άλλους ανθρώπους, εγώ δεν πιστεύω ότι θα τους αφήσω, έστω και την τελευταία στιγμή. Είναι εμείς την πανσοφία του, δεν μπορούμε να ξέρουμε, γι' αυτό και δεν πρέπει να κατακρίνουμε κανέναν. Γιατί αυτόν δεν τον κάλεσε ακόμα. Δεν τον οικονόμησε ακόμα, έτσι. Δεν ξέρουμε, άλλους τους καλεί από την πρώτη στιγμή, άλλους στη μέση ηλικία, άλλους στα γεράματά τους. Βέβαια, εξαρτάται και από την προαίρεσή τους, θα λέγαμε, φυσικά. Εμείς να ευγνωμονούμε τον Θεό που μας κάλεσε από την νεότητά μας. Έτσι, είναι μεγάλη ευλογία αυτή, παιδιά, να ξέρετε. Και προσέξτε, μην τη χάσετε και μην φανείτε αχάριστη σε αυτή την ευλογία. Και μη σας περνάει η ιδέα ότι είμαστε, ας πούμε, χαμένοι της υπόθεσης, ενώ οι άλλοι που ζουν κοσμικά είναι κερδισμένοι. Το αντίθετο, εμείς είμαστε κερδισμένοι γιατί χαιρόμαστε και αυτή τη ζωή. Ενώ οι άλλοι καημένοι, επειδή είναι μες στην αμαρτία, δεν χαίρονται τη ζωή τους. Γιατί η αμαρτία έχει το θάνατο μέσα. Δεν έχει τη χαρά και τη ζωή. Και ας φαίνονται ότι είναι χαρούμενοι και τραλαλά. Αυτό είναι επιφαινόμενο. Η καρδούλα τους το ξέρει μέσα πόσο άδεια είναι. Πόσο πονεμένη είναι. Ναι. Αυτό που είχατε δει είναι ότι έτσι για τα πάθη που πρέπει να δείξουμε και εμείς την κατάθεση ας πούμε στον Θεό που υπάρχει. Δεν είναι πώς θα δείξουμε αυτό καταλάβατε. Δηλαδή ότι ας πούμε ότι ο Θεός θα βοηθήσει, αλλά τι θα με να βοηθήσουμε. Να το επιτρέψουμε εμείς να βοηθήσει. Με τη μετανιά μας. Να κάνουμε εμείς το μερτικό μας, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Θες να κόψεις ένα πάθος, έτσι. Κάτι πρέπει να κάνεις κι εσύ. Να συνεργαστείς λίγο με τον Θεό. Έχεις πάθος με τα γλυκά σου. Δεν μπορείς να γυρνάς γύρω-γύρω από το ζωχροπλαστείο. Δεν κόβεται μετά τα γλυκά. Συνέχεια θες να τρως γλυκά. Έτσι δεν είναι. Κόψε την πόλτα γύρω από το ζαχαροπλαστείο. Να πηγαίνεις απέναντι. Από την άλλη μεριά του δρόμου, ας πούμε. Μπορείς να το κάνεις, δεν είναι τόσο τρομερό πια. Τι να πεις, Θεέ μου, πάρε με να με πηγαίνεις εσύ στην άλλη μεριά του δρόμου, να μην περνάω. Κάτι μπορείς να το κάνεις εσύ, περιμένει ο Θεός να το κάνεις. Έτσι λέω ένα. Ποιο το? Θα σκεφτείς τρόπους. Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε μια λεκάνη και είχε και ένα κέρι και δεν έπιανε και αυτό, Δεν πιάνει, τίποτα. Καλά. Θα σκεφτούμε, σκέψου κανένα. Σε όλες τις ώρες και σε όλες τις θέσεις και σε όλες τις φάσεις, καλά. Κάνε προσευχή και θα σε φωτίσει ο Θεός, κάτι θα βρεις. Τι άλλο είπατε, κάτι άλλο. Πίσω. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να το πούμε πιο σοβαρά. Όταν κάνουμε εμείς αυτό που εξαρτάται από εμάς, παιδιά, μετά ο Θεός κάνει όλα τα υπόλοιπα. Αν όμως εμείς δεν κάνουμε αυτό το ελάχιστο, επιτέλους δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, κάνε προσευχή. Προσευχή δεν μπορείς να κάνεις.
Πες, Θεέ μου, βοήθησέ με να κάνω προσευχή, απάλλαξέ με. Παναγία μου, βοήθησέ με, απάλλαξέ με από αυτό. Και αυτό είναι το μείζον. Γιατί λέει ο Χριστός, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και όταν θα μπεις στην υπακοή, θα έχεις έναν πνευματικό οδηγό, ο οποίος, εφόσον έχει τη διάκριση των πνευμάτων, θα σου βάλει πράγματα που μπορείς να κάνεις. Θα σου βάλει πράγματα στα μέτρα σου. Εφόσον μέχρι τώρα δεν έχεις πατήσει την Εκκλησία, ας πούμε, και δεν έχεις ιδέα τι θα πει Πάτερ ημών και Άγιος ο Θεός, δεν θα σου βάλει να κάνεις αγρυπνία 8 ώρες. Θα σου πει, κάνε παιδάκι μου αυτό και αυτό. Όπως έλεγε ο Ευρωπαϊκός κάποιον, του έλεγε, δεν μπορώ να πάω στην Εκκλησία, λέει, το πρωί. Του λέει, μπορείς να πηγαίνεις να παίρνεις αντίδωρο. Λέει, μπορώ αντίδωρο να παίρνω, προλαβαίνω. 10 παρά 10 να είμαι. Λέει, αυτό να κάνεις. Να πηγαίνεις να παίρνεις αντίδωρο. Από το να μην πηγαίνεις καθόλου, τον πήγε έτσι, σιγά σιγά. Έτσι. Να κάνουμε αυτό που μπορούμε και σιγά σιγά προχωράμε και πιο πέρα. Λοιπόν, κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώνος των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας πει.